Τερματίστηκε η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων τη Ρωσία και τη Ελλάδα για το άνοιγμα του Γενικού Προξενείου τη Ελλάδα στη Μόσχα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ρωσικό Μέσο Μαζική Ενημέρωση ομιλεί για άσχημε διπλωματικέ σχέσει των δύο πλευρών, αναφέροντα ότι ανέστειλαν τι εργασίε στα τμήματα βίζα και πολιτικών του Γενικού Προξενείου τη Ελλάδα στη Μόσχα. Τα τελευταία χρόνια, εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών αποστολών έχουν επίση εγκαταλείψει την Αγία Πετρούπολη. Το καλοκαίρι του 2023 η παρουσία του Σουηδικού προξενείου στην πόλη έληξε και το Γενικό Προξενείο της Φιλανδίας έπαψε επίσημα να υπάρχει στην Αγία Πετρούπολη την 1η Οκτωβρίου. Η Ελλάδα επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους και να συγκρουστεί στον διπλωματικό τομέα με τη Ρωσία χωρίς όμως να σκέπτεται το αύριο. Ο πόλεμο και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα τελειώσουν κάποια στιγμή και η Ρωσία, είτε υπό την ηγεσία του Πούτιν είτε κάποιου άλλου, θα συνεχίσει να κυριαρχεί σε μια τεράστια περιοχή του πλανήτη, έχοντα ω σύμμαχο την Κίνα. Πριν τα γεγονότα του 2014, η Ελλάδα έστελνε πολύ μεγάλε ποσότητε νοπών και άλλων προϊόντων στην αχανή ρωσική επικράτεια, αποκομίζοντα πολλά χρήματα, τα οποία χάθηκαν μετά τι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014. Το Μάιο του 2023 ο Ρώσος πρέσβη στην Αθήνα Μασλόφ είχε αναφέρει ότι οι Ρώσοι πολίτες και οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται παρενόχληση. Σε επίπεδο καθημερινής ζωής η στάση απέναντι στους Ρώσους παραμένει όπως και πριν καλοπροαίρετη από τους Έλληνες πολίτες. Οι διμερείς σχέσεις σήμερα βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους. Μετά την έναρξη ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση, παρά τον παραδοσιακά φιλικό χαρακτήρα των σχέσεων με τη Ρωσία, διέκοψε τη συνεργασία μαζί μα σε όλου του τομεί. Η επικοινωνία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με την Πρεσβεία διατηρείται, αλλά είναι τεχνική φύση και αφορά κυρίω τη λειτουργία των ρωσικών διπλωματικών αποστολών στην Αθήνα και τη Ελλάδα στη Μόσχα. Δεν έχουμε στοιχεία που να μαρτυρούν αλλαγή τη τάση τη ελληνική κοινωνία απέναντι στη Ρωσία και του Ρώσου. Οι κοινέ σελίδε τη ιστορία και η κοινή πίστη είναι τα θεμελιώδη θεμέλια που ενώνουν του λαού μα και δεν είναι εύκολο να χαλάσουν γρήγορα, είχε καταλήξει ο ίδιο. Καλό θα είναι να υπάρχουν επαφέ με τη ρωσική πλευρά, έστω και ήπιου χαρακτήρα, για να κρατάμε ανοιχτή τη θύρα μια νέα σχέση μετά τον Ουκρανικό πόλεμο, αφού δεν γίνεται να σβήσουμε από το χάρτη, επειδή το ζητάει η Δύση, μια χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση στον πλανήτη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.